Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμα αγώνα της Evolution στη φάση των 16. Εδώ πέρα που βλέπετε εσείς είναι ο αγώνας μεταξύ Salonika 7 Sleepers εναντίον East Side Pilea. Με τις λευκές εμφανίσεις είναι η ομάδα της Πηλέας, ενώ από την άλλη, όπως συζήτησε και λίγο νωρίτερα μαζί τους, είναι οι 7 παντόφιλες, όπως προκύλησαν κάτω από πούνα που παίρνει το προβάδισμα. Κιόλας από τώρα με τον Κανέλη, είναι και τυπικά γηπεδούχοι εδώ στο Sonic Arena. Αυτά που μπορούμε να πούμε για τις δύο ομάδες είναι ότι βλέπουμε τους scorers αρκετά ψηλά για τις δύο πλευρές. Με τους γηπεδούχους αρχικά ο Προύσαλης να είναι στους 26,3 μέσο όρο και ο Ζησόπουλος στους 16,5, ενώ στα σαριστικά του Προύσαλη είναι αρκετά ψηλά και στα rebound με 10 μέσο όρο. Από την άλλη, στην ομάδα της East Side Πηλέα, ο Μέλιος είναι στους 23,1 πόντους και 14 rebound μέσο όρο, ενώ ο Φιλιππάς στους 30,5. Μπορούμε να πούμε γενικά ότι αναμένει ψηλό σκορ βάσει των μέσο όρων των πρώτων σκόρερ από την εκάστοτε ομάδα, μόνο και μόνο την East Side Πηλέα. Οι δύο πρώτοι φτάνουν στους 33-53 μέσο όρο. Οπότε φανταστείτε τι μπορούμε να δούμε σήμερα, αν δεν για δύο παίκτες που σκοράρουν τόσο πολύ. Δεν θα είναι μόνοι που θα σκοράρουν, οπότε έχουν τους υπόλοιπους. Γενικά να δώσουμε το κλίμα των δύο ομάδων. Όσο το σκορ είναι στο 5-4, συγχωρέστε, λάθος, είναι πλέον στο 8-4, μετά και το έξοχο τρίποντο του Προύσαλη, ο οποίος έχει βγει ήδη ζεστά. Η ομάδα των Salonika 7 Sleepers τερμάτισε πέμπτη στον όμιλο με σκορ 3-4. Πήρε οι τελευταίοι αγώνες, είναι μία ήττα από τους Miami Heat, είναι 57-72, νίκη από τον Sky The Limit 55-50 από τους Sky The Limit και νίκη επί τον Να Σε Καλά με 68-31. Στην αντίπερα, στον άλλο όμιλο, η Side Pilea δερμάτισε στη τέταρτη θέση με 5-3 το σκορ. Οι τελευταίοι αγώνες είναι με τους Airballers νίκη 71-63, ήττα τους Monsters με 116-80 και νίκη επί των Metro 77-66. Ήδη το σκορ είναι στο 8, 10-6 υπέρ των γηπεδούχων με τις κόκκινες εμφανίσεις. Κανέλης σκοράρει και βάζει την ομάδα του μπροστά. Ο Μέλιος εδώ δεν καταφέρει να μειώσει, πάλι στο καλάθι. Οπότε ευκαιρία για την ομάδα των Sleepers να πάρουν την διαφορά χωρίς επιτυχία. Το σούτ του Προύσαλη, Μέλιος θα σκοράρει, θα μειώσει σε 18. Το παιχνίδι ήδη έχει αρχίσει να τρέχει. Μετά από αυτά τα 3 και κάτι πρώτα λεπτά μπορούμε να έχουμε τις υποσχέσεις για ένα ψηλό σκορ, για ένα γρήγορο παιχνίδι. Δηλαδή η αρχή αυτό δίνει. Το θέμα είναι ότι η ομάδα των Inside Pilea έχουν μόνο ένα άτομο στον πάγκο που είναι ο Τσάκα, ενώ την άλλη η ομάδα των της Inside Pilea έχουν 4 παίκτες. Θα έχουν πλεονέκτημα βάθους στον πάγκο στον συγκεκριμένο αγώνα. Να δούμε κατά πόσο θα είναι οι παίκτες ή όχι. Και αυτό το πρώτο πολύ ωραίο καλάθι της σημερινής αναμέτρησης με τον Προύσαλη θα κάνει το 12-8. Μια πολύ ωραία τεχνική ενέργεια και υπάρχει άμεση απάντηση στο 12-10.
δούμε τώρα αν θα ξαναπάνω τη διαφορά η ομάδα ο Στέβες Λίφερ. Πολύ ωραία προσποίηση, αλλά δεν είναι επιτυχημένο το σούτ από τον Κανέλη. Ηρεμούν την επίθεση, δεν βγαίνουν σε συνδυασμό με τον Μπέλη, θα κρατήσει την μπάλα. Πάρει την προσπάθεια μόνος του, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Θα δούμε αν θα βγει εδώ επιθυμιασμό, όχι, σε παρόλο σκηνικό. Θα πάνε σε εργαλωμένη επίθεση. Ρουσαλής θα κάνει δώσει πάσα, υπάρχει πολύ ωραία κυκλοφορία από την πλευρά τον Σέμες Λίφερς, το σούτ χωρίς επιτυχία από τα χέρια του Ζησόπουλου. Μέγιος κατεβάσει την μπάλα για τους, την ομάδα της Eastside Πηλιάς. Το σούτ δεν είναι έστοχο από τον Μπέλη. Ζησόπουλος δεν έβγαινε η μπάλα και είναι φάουλ, το οποίο είναι το δεύτερο. Είναι το πρώτο του Ζησόπουλο, το οποίο γίνεται πάνω στον Φιλιππά. Να δούμε αν θα μπορέσουν οι ομάδες της Πηλιάς των Eastside Πηλιά να εσωφαρίσουν και το καταφέρουν με τον Μέλιο. Σε αυτήν την περίπτωση το σκορ είναι στο 12 όλα. Ένα παιχνίδι από τα 6 λεπτά το οποίο έχει γρήγορο ρυθμό. Να δούμε αν θα συνεχίσει και θα καταφέρουν να θα συνεχίσει έτσι μέχρι το τέλος. Ουσίας απάντηση στο προηγούμενο φάουλ. Ακριβώς μου ζήτησε παίκτες σε αναποδούς ρόλους. Πρώτο ομαδικό. 14 δεύτερα με την επίθεση. Ζησόπουλος. 14. Δεύτερο φάουλ. Πάλι ο Πριν. Τσάγκα θα πέρασει η πρώτη φορά στον αγώνα για σήμερα. Η επίθεση χωρίς αποτέλεσμα σε αυτό το χρόνο. Πάει το θετικό rebound. Το δεύτερο σουτ και αυτό δεν είναι επιτυχημένο από τον Κεκέ. Τώρα είναι αμυντικό το rebound, οπότε θα βγουν στην επίθεση η ομάδα της Αντιπηλίας. Μέλιος ετοιμάσει, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Το 12-12 παραμένει. Ρουσαλής επιτεθεί μέσα. Θα φουκάρει, θα πάρει στα ολίγια χέρια μας, θα βάλει το καλάθι. Με τις δύο βολές που έχει κερδίσει ο Προύσφαλης, αν θα αλλάξει το σκορ, τότε είναι το φιλεύθερο. Να δούμε και τη δεύτερη, αν θα μπορέσει να αυξήσει το προβάδισμα, πως πάνω στο 13-12 και έχει 21 και τη λύση 14-12. Αλλά η διαφορά ξανά στους δύο, είχε αρκετή ώρα την δυσπίνη σοπαλία. Μέλιος θα κερδίσει το φάουλ από τον Κούτρη. Μέλιος στις βολές. Πρώτη είναι εύστοχη. Δεύτερη
όχι το rebound θα είναι, ποιο θα είναι. Θα είναι για την ομάδα της Φυσικής Βιλίας από τον Τσότρα. Μέχρι μέσα μπορεί σε επιτυχία στο σουτ. Αμυντικό το rebound σε αυτή την περίπτωση. Θα αναζητήσει εμπιδιασμένη ομάδα. Έστω και μέσα η μπάλα πάει στον Προύσφαλη. Μισόπουλος. Σουτ από βάθος χωρίς επιτυχία. Μέλιος. Στις επιλογές. Το σουτ χωρίς επιτυχία από τον Βάρα. Θα κατεβάσει την μπάλα γενικά. Ο Τσόφλος έχει πάρει όλη τη θέση σε την μπάλα. Προσφαλής χωρίς επιτυχία το σουτ του. Το rebound έστω και με δεύτερη προσπάθεια είναι σαν και για την ομάδα στον Eastside. Θα βγουν σε ενδιασμό. Μέλιος θα καταφέρει να σκοράρει. Θα πάρει και το φάουλ. Πάει στο 14-15. Διαφορά στον πόντο πλέον περνάει μπροστά η ομάδα των Ισάι. Θα δούμε αν ο Μέλιος θα σκοράρει για να αυξήσει την διαφορά. Αλλαγές, μπαίνει και πιθανά στον αγώνα ο Αιτζίδης στη θέση του Κανέλη. Να αναφέρουμε ότι αυτό είναι το τέταρτο μαντικό που δόθηκε στην ομάδα των 7 Slippers. Οπότε στο επόμενο εκτελούνται βολές ασχέτως το τι θα συμβεί. 14-16, 2 λεπτά για την λήξη της πρώτης περίοδου. Κλέψιμο το οποίο γίνεται από τον Τσάγκα. Μπάλα στο Μέλιο, θα μπει μέχρι μέσα, θα καταφέρει να σκοράρει, ανεβαίνει διαφορά στους 4. Ένα παιχνίδι με πολύ ωραίο ρυθμό στην πρώτη περίοδο. Να δούμε πώς θα κλείσει το υπόλοιπο 1-35. Στην αντεπίθεση, στον εμφυλιασμό. Μπάλα είναι. Παρότι δεν κατάφερε να ολοκληρώσει, παραμένει μπάλα σε κάτω κεντρική μεριά. Σε 19 δεύτερα για την εκδήλωση της επίθεσης. Κυκλοφορία της μπάλας. Το σουτ δεν είναι εύστοχο από τον Χιλιαμπάρα. Προύσφαλης. Απαντήσει με τρίποντο και αυτό δεν θα είναι επιτυχημένο. Δύο σερί επιθέσεις οι οποίες δεν κατάφεραν να είναι υπέρ τους. Βήματα τα οποία χρειώνται δεν θα μετρήσει το καλάθι σε αυτήν την περίπτωση. Το 14-18 θα παραμείνει 1 λεπτό και 6 δευτερόλεπτα για την λήξη. Μπαίνει ο Κέκερης στη θέση του Κούτρη. Μισόπλος έχει κατεβάσει πάλι την μπάλα. Τελευταίο λεπτό έχουμε μπει. Πάσα μέσα το ταμπλό δεν θα περαστεί. Αλλά είναι για την ομάδα της Eastside Πηλέας. Δεν μπορεί να τη συγκρατήσει ο Αιτζίδης. 42 απομένουν για την λήξη της πρώτης περίοδου. 14-18 το σκορ. Το σουτ αν επιτυχές. Επίθεση πλέον πάλι θα έχουν τους θεμάτων των 7 Slippers. Θα καταφέρουν να σκοράρουν σε αυτή τη φορά με τον Γεωργιάδη. Τελευταία επίθεση πιθανότητα, αν θα πάνε σε όλο τον χρόνο. Η ομάδα της Eastside Πηλέας αυτό φαίνεται να κάνει ως τώρα ο Μπέλης. Θα πάρει το σουτ στη λήξη, θα σκοράρει. Της πρώτης περίοδου το σκορ το 16-21 υπέρ των δυτικά φιλοξενούμενων Eastside Πηλέα.
επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Σκορ της πρώτης περιόδου στο 16-21 υπέρ της ομάδας της Eastside Πηλαία, οι οποίοι θα είναι στην πρώτη άμυνα, καθώς οι Seven Sleepers είναι στην επίθεση. Αντριανίδης θα χειρωθεί με βήματα, δεν θα μετρήσει το σουτ. Επίθεση, η μπάλα ξανά στην ομάδα της Eastside Πηλαίας. Θα δούμε αν θα καταφέρουν να σκοράρουν εδώ. Μέλιος χωρίς επιτυχία, ψηλή διεκδίκηση, μπάλα υπέρ της, υπέρ των Seven Sleepers. Όταν υπάρχει μια υψηλή διεκδίκηση, είναι πολύ πιο πάνω από δύο παίκτες για κάθε καιρό να υπάρξει κάποια λαθάκι, οπότε να υπάρξει κάποια επαφή. Προύσαλης έξω η μπάλα, το σουτ τριών πόντων είναι έστωχο από τον Κέκερη. Καθέ διαφορά στους 2-19-21 μετά το πρώτο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Φιλιππάς, Βάρας. Το σουτ από τον Μπέλη δεν θα είναι έστωχο. Ζησόπουλος στην κατοχή. Δεν θα τρέξει την επίθεση. Προύσαλης δεν θα είναι έστωχο, εκεί πέρα θα βρεθεί για οι συμπέφτες του, συγκεκριμένα Αιτζίδης. Από απόσταση το Ζησόπουλου χωρίς αποτέλεσμα και φάουλ, το οποίο χρειώνει το σπαθμό της τόσης εθνικής. Νούμερο, λόγι, νούμερο. Περιμένω και θα χρειωθεί το φάουλ. Αλλά η μπάλα και το φάουλ είναι υπέρ των Seven Sleepers. Προύσαλης θα πάρει το σουτ, θα σκοράρει, θα φέρει το παιχνίδι στην ισοπαλία στο 21-21. Έχουμε δύο τώρα ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι χωρίς μεγάλες διαφορές. Το σκορ να μην είναι αρκετά κλειστά, αρκετή ώρα ισοπαλία. Θα δούμε πού θα καταλήξει αυτό απόψε. Φιλιππάς, το σουτ έστοχο, είναι για τρεις, δεν πάτουσε τη γραμμή. 21-24. Βλέπουν τις ομάδες να είναι αρκετά ενεργητικές έως τώρα, να βρίσκουν αρκετά σουτ. Ζησόπουλος θα σκοράρει. 23-24, 7-37. Μέχρι και πολύ ωραία τρίπλα και εδώ πολύ ωραία πάσα, θα παίξει ουσιάς και με το 1-2 με τον Μπέλη για σκοράρει ο Μέλιος, να ανεβάσει διαφορά στους 3, 23-26. Ζησόπουλος στην μπάλα, θα βρει τον Αιτζίδη. Μπάλα γίνει προς τα έξω για τον Αμβιανίδη. Για πολύ ιδιαίτερη προσπάθεια χωρίς αποτέλεσμα. Είναι το rebound η ομάδα των Eastside. Μέλιος θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ, δεν θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Φάουλ από τον Αιτζίδη, το οποίο οδηγεί σε βολές τον Μέλιο για ακόμη μία φορά σημερινό αγώνα. Ότι βλέπουμε δύο αλλαγές ετοιμάζουν η ομάδα των Seven Sleepers. Θα περάσει το παιχνίδι ο Κούτρης και ο Γεωργιάτης. Θα δούμε ποιοι θα περάσουν εκτός. Η βολή του Μέλιου είναι έστοχη. 23-28, έξω περνάει Αιτζίδης και Ανδριανίδης. Το σκορ είναι 23-28. Κατεβάζει ο Γιάννης την μπάλα. Κούτρης, μπάλα έξω για σουτ τριών πόντων χωρίς
επιτυχία από τα χέρια του Κανέλη. Κατοχή για την ομάδα της Seaside Πηλαία. Ορμόμενος μέχρι το τέλος, αλλά χωρίς επιτυχία. Εδώ πέρα είναι ο Μπέλης. Και λάθος κατοχή της επιτυχίας. Λάθος του Μέλιου. Κατοχή πάλι για την ομάδα του Σέρια Σλίπερς. Γεωργιάδης θα κατεφάσει. Παθεί να φρυλίξει αυτό το double team. Τα τυμπρή. Παραλάζει πλευρά. Πολύ ωραία κυκλοφορία. Καλάθι και φάου. Το οποίο ευγένει ο Προυσαλής. Θα σκοράρει. Θα πάει το σκορ 25-28. Θα δούμε και δυσπληρωματική βολή για το έμεσο τρίποντο. Η βολή μπορεί να φέρει διαφορά στους δύο. Θα την φέρει. Προυσαλής 26-28. Μπάρα στο σούτ, δεν θα δώσει την απάντηση. Μουσόπουλος. Θα πάει και τρίσιο σώρα μόνος του Γεωργιάδη. Με τον Προυσαλή. Έξω για τον Ζησόπουλο. Θα δούμε την επιλογή του. Περάζει για τον Προυσαλή στα 5 δεύτερα που απομένουν. Θα πάρει αυτό το σούτ χωρίς επιτυχία. Δεν θα καταφέρει να σοφαρίσει. Θα τρέξει ο Μέλιος. Θα περάσει πολύ ωραία την μπάλα στον Μπάρα. Και αυτός θα αυξήσει τη διαφορά στους 4-26-30. Μπάλα είναι στο κεκέρι. Ξανά στο Ζησόπουλο. Για το Προυσαλή το σουτ χωρίς επιτυχία. Θα δούμε αν θα τρέχουμε γρήγορα στις εφημιασμό. Θα το κάνουμε η ομάδα των Inside. Και θα σκοράρει με ανάποδο σουτ ο Μπάρας στο 26-32. Και χέρι. Χριστόπουλος θα κάνει την προσποίηση. Προυσαλής για 3. Είναι εύστοχο. 29-32. Διαφορά σε μεγάλο καλάθι. Δηλαδή σε 3 πόντους. Φιλιπάς θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Κεκέρι και πάμε σε time out. 4,5 λεπτά για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Επιστρέφουμε μετά το time out. Το σκορ 29-32, 4-31 για το δεύτερο δεκάλεπτο. Στην επαναφορά θα είναι ο Μπέλη, την ομάδα των Eastside Πηλαία. Κατοχή 14 δευτερολέπτων. Μέλιος προσπαθεί να βγει μόνος του, αλλά ο Προυσαλής θα κλέψει. Αυτά που ακούστηκαν πάντως στο time out από την πλευρά της ομάδας των Seven Sleepers είναι να συγκεντρωθούν λίγο παραπάνω και να παίξουν λίγο πιο οργανωμένα. Φάουλ σε αυτή την περίπτωση που κάνει ο Προυσαλής. Πρέπει να υπάρχει και ένα σημαντικό τραυματισμός παροδικός, φαντάζομαι, από τον επάνω στον Φιλιππά. Τον βρήκε στο στέρνο, οπότε έχει μια μικρή ενόχληση. Έχει περάσει, φαίνεται γρήγορα. Είναι τρίτο το ομαδικό. Μέλιος θα μπει μέχρι μέσα. Αλλά από το λέει χωρίς επιτυχία, με πολύ δύναμη. Ρισόπουλος θα περάσει στο κέντρο. Πάει μόνος του. Θα ολοκληρώσει και μόνος του. Δεν θα καταφέρει όμως να σκοράρει. Μέλιος θα είναι στο rebound για τον Μπέλη. Γρήγορα και επιτυχημένα προς τον Μπάρα και από τον Μπάρα. Μπάρα.
Κούτρης θα πάρει το σουτ 3 πόντων χωρίς επιτυχία. Ψηλά το rebound από τον Βέλη. Θα πάει μόνος του. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Ο Μέλιος θα είναι στο rebound, όμως δεν θα κρατήσει την μπάλα. Ξανά κατοχή για την ομάδα των 7 Sleepers. Προύσαλλη στο σου, δεν στόχο, 31-34, 3 και 10 για τη λήξη του ημιχρόνου. Φιλιππάς, φάλο τον Προύσαλλη. Είναι το τέταρτο ο ομαδικό και έχουν και αλλαγή στη θέση. Το Προύσαλλη θα περάσει ο Τικέρης. 3 λεπτά ακριβώς. Κατοχή από την baseline για την ομάδα της Άγης. Το σουτ δεν θα είναι επιτυχημένο από τον Φιλιππά. Κατοχή πάλι για την ομάδα των Clippers, οι οποίοι μπορούν είτε να εσωφαρίσουν να μειώσουν στο πόντο. Κούτρης θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία, μείωση καθαρίσει. Άνετα θα μπορούσαμε να πούμε. Πάσα πολύ, πολύ ωραίο μέτρημα. Και πολύ ωραία κυκλοφορία σε στενό χώρο και κλειστό χώρο και επιτυχημένο από τον Μπέλη το σουτ. Διαφορά ξανά στους 5-31-36. Χρυσόπουλος. Θα πάρει τη βοήθεια από το screen, πάλα προς τα έξω. Γεωργιάδης θα ψάξει επιλογές του. Κούτρης το σου 34-36. Δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μεγάλο προβάδισμα να δώσουν να πάρουν μεγάλο προβάδισμα οι side player. Οι απαντήσεις υπάρχουν από την ομάδα των 7 Sleepers. Να δούμε αν θα υπάρχουν ανταπαντήσεις. Υπάρχουν ανταπαντήσεις. 34-39 από το σουτ του Μπάρα. Δύο σερί τρίποντα αυξάνουν το σκορ, δεν αυξάνουν τη διαφορά φυσικά. Χρυσόπουλος. Θα πάει μόνος προς το παρόν. Θα ολοκληρώσει. Έσοχα. 36-39. Θα πάει μόνος του μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ξανά στους 5 η διαφορά, στο τελευταίο λεπτό σιγά σιγά θα μπούμε. Ένα λεπτό απομένει μόλις τώρα. 36-41 υπέρ της ομάδας των Eastside Πηλαία. Ψάχνει το σουτ, θα το πάρει ο Ζησόπουλος χωρίς αποτέλεσμα. Προλαβαίνει ο Κούτρης την πάσα, την δίνει Χαστούκη, θα μπορούσαμε να πούμε, και βγαίνει μπαλά εκτός. Μένει κατοχή του Seaside Πηλαία, αλλά δεν θα είναι σε ευνηδιασμό και εύκολο καλάθι φαινομενικά. Τουλάχιστον 43,8 για την λήξη της δεύτερης περίοδου, 18 για την επίθεση. Μέλιος θα μπει πολύ ωραία, αλλά θα κάνει βήματα. Οπότε η επίθεση και η κατοχή αλλάζει χέρια. Τεβάσει ο Προύσαλλης. Τελευταίο μισό λεπτό που μένουν 14 για την ολοκλήρωση της επίθεσης. Το σούτ από το Κούτρι δεν θα είναι έστοχο. Ψηλά το rebound το Τσότρα. Στον εφηδιασμό δεν θα καταφέρει να σκοράρει ο Φιλιππάς, αλλά η κατοχή μένει στην Eastside Πηλαία για τελευταία 11-7. Ολόκληρη η κατοχή μπορεί να είναι στα χέρια του, θα δούμε αν θα την πάρουμε μέχρι τέλους. Περνάει ο Μπέλης, Μέλιος, σου τριών πόντων, δεν είναι έστοχο. Μένουν 3 δεύτερα. Κανείς θα πάμε στο τέλος
της δεύτερης περίοδου με το σκορ να είναι στο 36-41 υπέρ της ομάδας των Eastside Πηλαία. Επιστρέφουμε και την έκτη τρίτη περίοδου του 10 λεπτού μεταξύ των Σάρων Κασέλες Λίπερς και Eastside Πηλαία. Την πια εκεί περίοδο θυμίζουμε η ομάδα της, των Σέλες Λίπερς, οι οποίοι είναι πίσω στο σκορ σε 36-41 με τις κόκκινες εμφανίσεις. Η κατοχή θα είναι για την ομάδα των Eastside. Και ξεκινάμε λοιπόν για το τρίτο δεκάλεπτο. Μπαίνει στην μπάλα. Τιμπάρ πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλο του Ζησόπουλο. Αυτή η ωραία στιγμή που μπορούμε να δούμε μεταξύ του Ζησόπουλου και του Φιλιππά είναι από τα καλά, από τις καλές στιγμές. Την γλυκιά κουβέντα μεταξύ τους μετά το φάουλ. Τώρα έχουν και τις δύο ευσεχές βολές. 36-43 διαφορά στους 7. Αγγίζει το Ζησόπουλο. Αν δούμε θα υπάρξει κάποια απάντηση. Θα πάρει το στόχο από όσα συγχωρείς επιτυχία. Μέλιος θα βρει το συμπέκ του χωρίς όμως το βοήθεια αυτός αρχικά να φουτάρει, όμως από απόσταση θα είναι επιτυχημένο το τρίποντο του Φιλιππά. Διαφορά πλέον στους 10 με ζεστά χέρια που είναι μπει από ό,τι φαίνεται η ομάδα των Eastside. Θα γίνει το κλέψιμο από τον ITV. Προύσαλης θα κερδίσει το φάουλ, θα πάρει τις δύο βολές. Δεύτερο προσωπικό φάουλ του Μπάρα. Άστοχη η πρώτη βολή, παραμένει διαφορά στους 10. Από τη δεύτερη βολή του Προύσαλη, άσοχη και αυτή, αλλά το rebound θα πάρθει, χωρίς όμως ούτε σε δεύτερο ούτε σε τρίτο χρόνο θα καταφέρει η ομάδα να σκοράρει. Αντίθετα, ο Μπέλης για την ομάδα του θα σκοράρει, θα αυξήσει τη διαφορά στους 12. Θα κλέψει εδώ πέρα ο Τσάγκα. Στον συνδυασμό η ομάδα της Πηλαίας. Πολύ ωραίο το μπλοκ, πολύ ωραία η άμυνα ψηλά από τον Κανέλη πάνω στον Μέλιο. Και η ομάδα των Eastside θα καλέσει time out μετά το δυναμικό ξεκίνημα του αντιπάλου. Επιστρέφουμε σιγά σιγά από το time out. Μπάλα στα χέρια της ομάδας της Eastside Πηλαία και 36-48 το σκορ. Ελεύθερο σου τριών, έστωχο, 36-51 διαφορά στους 15. Αρχίζουν να χτίζουν καλή διαφορά, αρκετά καλή θα μπορούσα να πω, η ομάδα των Eastside. Θα δούμε αν θα υπάρξει η απάντηση. Δεν υπάρχει και δεν θα καταφέρει όντως όμως ο Κανέλης να συγκρατήσει το rebound. Αλλαγή κατοχής στα πρώτα δύο λεπτά της τρίτης περίοδου. Μέλιος θα πάει μέχρι μέσα μόνος του, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Θετικό όμως ο rebound, Μπάρας
ούτε εδώ θα καταφέρει. Πάλι ο Τενέρης μπορείς να κρατήσει την μπάλα. Παραμένει η κατοχή στους Ισάιτ στα 14 δεύτερα. Μέλιος έχει το χώρο, θα πάρει το τρίποντο, θα σκοράρει. 36-54 στο συν 18 η ομάδα των Ισάιτ Πηλαία. Έχουν μπει πολύ ζεστά στο τρίτο δεκάλεπτο. Έχουν ένα πολύ ωραίο 0. Θα δούμε αν θα πάει και στο 10. Όχι, δεν θα το καταφέρουμε. Προυσαλής θα μειώσει σε 38-54. 16 διαφορά. Φάουλ το οποίο γίνεται από τον Αιτζίδη. Δεύτερο στην, στο τρίτο δεκάλεπτο. Αλλαγή περνάει ο Τσιότρας στη θέση του Τσάγκα. Φιλπάς κρατάει την μπάλα, θα πάρει το σουτ. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Παραμένει διαφορά. Και έχουμε φάουλ του Μπέλη. Δεύτερο ομαδικό για την ομάδα της Eastside Πηλαία. Είναι και το τρίτο προσωπικό. Κιόλας. Ρισόπουλος. Περάσει πολύ ωραία την πάσα στο γραφιστό. Δεν θα καταφέρει όμως ο Κανέλης να σκοράρει. Και έχουμε φάουλ και τεχνική ποινή πάνω στον Κανέλη. Πολύ θα εκτελέσει ο Μέλιος. Έστωχα. Και ο Κανέλης αν είναι εκτός, θα περάσει τη θέση του ο Λιούτας. Βάζει το προσπαθειόν. Δεν έχει να κάνει. Έστω έχει βολή, επαναφορά με τον Μπάρα. Το 38-55 το σκορ. Μπέλης θα περάσει πολύ ωραία για τον Τσότρα. Δεν θα καταφέρει αυτό το σκοράρι. Ζησόπουλος θα κατεβάσει την μπάλα. Να δούμε αν θα μπορέσει να βγει σε εφηβιασμό. Όχι, αλλά υπάρχει φάουλ του Φιλιππά πάνω στην προσπάθεια. Τρίτο το 14. Τρίτο ομαδικό και τρίτο κριτικό. Τρίτο το 14. Ένα φάουλ. Τριών πόντων έστοχο από τον Κεκέρι. Κατεβαίνει διαφορά 14-41-55. Τσότρας Μπέλης θα βρει απέναντι τον Μπάρα. Μέλιος του τριών πόντων έστοχο 41-58. Πατάνε πάνω στη διαφορά τους η ομάδα των Ισάιτ Πηλαία. Και καθώς δεν δέχονται την απάντηση, ευκαιρία να αυξήσουν κι άλλο τη διαφορά. Και θα το καταφέρουν με τον Μέλιο στο 41-60. Ζησόπουλος. Ο Μέλιος θα πάρει την μπάλα, αλλά θα κάνει. Θα κερδίσει το φάουλ σε αυτή την περίπτωση από τον Αιτζίδη. Τέταρτο ομαδικό για το τρίτο δεκάλεπτο. Το σούτ από τη γωνία, εύστοχο. Και ανεβαίνει κι άλλο η διαφορά
με τον Μπάρα. Μισόπουλος. Χωρίς επιτυχία η επίθεση από τους Stenner Clippers. Διαφορά είναι στους 22. Δεν θα... Είναι το πέμπτο φάουλ. Θα μετρήσει το καλάθι του Μέλιου. 41-65, 4-27 για την λήξη του 10 λεπτού. Βγαίνει έξω ο Προύσαλης. Βγαίνει και ο Μπέλης. Στις θέσεις τους περνάνε Ανδρεανίδης και Τσάγκα. Αντίστοιχα από την κάθε πλευρά. Μέλιος στη συμπληρωματική βολή. Εστοχή, ανεβαίνει διαφορά στους 25-41-66. Αλλαγή του ομιλικού σχήματος από ό,τι φαίνεται από την ομάδα της ΑΕΤ Πηλέα. Θα πάνε σε man-to-man, δεν θα πάνε σε άμυνα χώρου ουσίας, προσπαθώ να πούμε, να καλύψουν τους διαδρόμους. Το άστοχο τρίποντο, αλλά και μετά στο rebound ο Αδριανίδης υποκατήσει τον εαυτό του εντός των γραμμών. Εδώ πέρα μακριά τα χέρια, αλλά τον κάνουν να καθυστερήσουν την επίθεση 18 δευτερόλεπτα. Μπάρα, πας. Πάει το σου τριών πόντων, δεν θα πάρει όμως τους πόντους. Και τη ομάδα του θα πάρει το rebound. Γρήγορα θα βγει Γεωργιάδης. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Μέλιος Τσότρας. Θα κλείσει την μπάλα στο καλάθι του 41-68. Βυσόπουλος στου τριών πόντων. Έστοχο, κατεβαίνει διαφορά 44-68. Τύριε 25 για τη λήξη του 10 λεπτού. Κάνει βόλτα στο αντίπαλο καλάθι. Ο Πάρας κάνει παρότσαρκα σε αυτή την περίπτωση και σκοράρει για το 44-70. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια του Ζησόπουλου. Θα πάει μέχρι το τέλος, θα πάρει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ. Μια πολύ ωραία ατομική ενέργεια του Ζησόπουλου μέχρι το αντίπαλο καλάθι. Πολύ είναι άστοχη. Και είναι γρήγορα η ομάδα στη Σάιντ Πηλέα. Να δούμε αν θα είναι αποτελεσματική η επίθεσή τους. Είναι μια πολύ ωραία ενέργεια από την ομάδα. Θα είναι επιτυχημένη. Εδώ πέρα θα δοθεί καλάθι και φάουλ. Με ψηλή καμπύλη και όλα την μπάλα να φεύγει, σαν λίγο τυχαία μπορεί να είναι, αλλά παρόλα αυτά αποτελεσματική. Ζησόπουλος ξανά στη γραμμή των βολών για ακόμα ένα έμεσο τρίποντο. 48-72 το σκορ. . 49-72, 2-40 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Φιλιπάς την μπάλα. Μέλιος στο σουτ χωρίς επιτυχία. Ζησόπουλος στο rebound. Γεωργιάδης έξω πάσα χωρίς επιτυχία το σουτ τον Κεκέρι. Στον εφημβιασμό και επιτυχημένο το σουτ. Επιτυχημένη προσπάθεια από τον Τσάγκα. Αυξάνει τη διαφορά πλέον στους 25-49-74. Άμεση απάντηση από τον Ζησόπουλο. Κάνουμε αν θα υπάρξει ανταπάντηση ή δεν υπάρχει. Ποιος
βαλαβρίσκει στα πόδια τον στα πόδια του Τεκέρι. Σχόλιο κάνω, όπως σχολιάζω. Και από εκεί πάει πάνω στην ομάδα της Ισάιντ Πιλέα. Σουτ ελεύθερο τριών πόντων χωρίς επιτυχία από τον Μπάρα. Τέσσερα φάγα στην μπάλα, Μπέλης. Πάσα είναι δυνατή, χωρίς επιτυχία. Ξανά η μπάλα για τους 7 Slippers. Ισόπουλος. Θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει μόνος προσπάθεια, θα στοχίσει. 54-74, μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Μπελής, μια πολύ ωραία δίσδυση, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Κάνει πάλι διαφορά στους 22. Ζησόπουλος, απάντηση άμεση, 57-76. Να δούμε και το σκορ της περίοδου. Ακετά ψηλά η ομάδα της Ισάιντ Πιλέα. Δεν θα ψηθεί εδώ κι άλλο το σκορ τους. Μήπως από τον Μπάρα, ούτε εδώ πέρα. Τσότρας θα κερδίσει το φάουλ. Δεν καταφέρει να σκοράρει. Στα 23 και 2 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης δεκαλέπτου. Δύο βολές για τον Τσότρα. Πολύ είναι άστοχοι. Η δεύτερη όμως είναι εύστοχη, διαφορά ξανά στους 20-57-77. Όλος ο χρόνος για την ομάδα της Isai, της Tosser Slippers. Να δούμε αν καταφέρουν να μειώσουν στο τέλος της περίοδου. Ζησόπουλος. Έστοχο και τέλος της τρίτης περίοδου. Το σκορ στο τέλος είναι στο 60-77. Εμείς πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε για το τέταρτο δεκάλεπτο. Το σκορ στο 60-77 επίσημα της Isai Τη Πηλέα. Είναι διαφορά ασφαλή, αρκετής ασφαλεία. Παρ' όλα αυτά, ό,τι έχει κάνει οι 7 Slippers στο τέλος της τρίτης περίοδου προμηνύει ένα τέταρτο δεκάλεπτο που μπορεί να γίνει δραματικό. Και η διαφορά, να μειωθεί. Γεωργιάδης. Προυσαλής, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα ο Κούτρης. Θέλεις να θα κατεβάσει. Θα κερδίσει και το φάουλ από τον Γεωργιάδη. Το πρώτο φάουλ είναι στο τελευταίο δεκάλεπτο. Τσιλπάς. Κόβεται το Προύσαλη, λιπάσα. Κατάει όμως την κατοχή. Τελευταία 5 δεύτερα. Το σουτ είναι άστοχο, όμως υπάρχει φάουλ. Αρμένει για 2 για 3 βολές να πατούσε επί της ουσίας. Φάουλ είναι από τον Κούτρη. Για 3 βολές πηγαίνει στη γραμμή ο Μπάρας.
δεύτερη είναι άσοχη επίσης. Το σκορ παραμένει στο 67. Και τώρα αλλάζει 60-78. Πρέπει να βρει η άμεση απαντήση ομάδα των Σέβες Βίπερς. Μανουσόπλος έχει κάποια. Γεωργιάδης, το σκουτ εύστοχο, 63-78. Μπέλη, Νομέλιο, θα μπει μέχρι μέσα. Και είναι φάουλ, να δούμε σε ποιον θα χρεωθεί το φάουλ όμως. Αλλαγή, χρεώνονται βήματα εν τέλει. Ο Μέλιος, δεν θα υπάρξει επίθεση για την ομάδα της Ισαϊς Βιλέα. Προσαλής για τον Ζησόπουλο. Προσπαθεί εδώ πέρα, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Κανέλης. Και η μπάλα μένει, πηγαίνει στα χέρια των Ισαϊτ Πηλέα. Μέλιος θα πέσει, αλλά θα κρατήσει την κατοχή. Τσάγκα στο σούτ χωρίς επιτυχία. Όμως το rebound, πάλι το επιθετικό, η μπάλα εδώ δεν περνάει επιθετικό του Ζησόπουλου, θα κοπεί σε αρχικό χρόνο. Προσπαθεί να βρει το τρίποντο, δείχνει εκεί ο Μπάρας να ανακόψει. Κατοχή στην ομάδα των Σέβες Βίπερς που μένουν 13 δεύτερη την ολοκλήρωση. Γεωργιάδη στο σούτ άστοχο, θετικό το rebound και φάουλ. Φάουλ από τον Φιλιππά. Δύο βολές για τον Κανέλη. Και η δευτερία σου και με το φιλικό του μπάου του Γεωργιάδη. Προυσαλής θα πάρει το σουτ, δεν θα εστοχίσει. Όμως ξανά ο Γεωργιάδης θα rebound, ξαναπερνάει στο Προυσαλή, θα σκοράρει για το 65-78. Θα δούμε αν θα υπάρξει απάντηση στην πλευρά την Tony Side. Μέλιος δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Σε ακόμα ένα rebound Γεωργιάδη. Κυκλοφορία Προυσαλή στο σουτ. Έστοχο, διαφορά ξανά στο 10 μετά από αρκετή ώρα. Time out θα ζητήσουν, έχουν ζητήσει για το site Πηλιά. Αμέσως μετά από την επίθεση, Φιλιππάς. Μπάλα εκτός. Θα μπει ο Μπέλης, θα πάρει το σουτ. Έστοχο. 68-80. Ζησόπουλος θα κατεβάσει την μπάλα. Πολύ ωραία την πλακά τα πόδια. Αλλά η πάσα του δεν θα περάσει. Τους άλλους δεν θα καταφέρει και αυτός να κλέψει. Μπάρας. Με τον Φιλιππά δεν θα καταφέρει ούτε αυτός. Μέλιος πρώτη προσπάθεια και αυτός. Με τελικά λάθη και φάουλ θα πάρει. Τους δύο πόντους θα κερδίσει και το φάουλ. Είναι το τρίτο ομαδικό στην τέταρτη περίοδο για την ομάδα των Σέβες Λίπερς. 68-72.
Να δούμε αν η βολή θα είναι εύστοχη. Μελιός στη βολή της πνευματική. Εύστοχος 68-83. Με ένα μικρό σέρι 5-0 πέμφερα την αναπνοή τους. Από την προσκόρυνση 68-78. Έχει φτάσει στους 10, ξανανεβαίνει στους 15. Προύσαλης θα σκοράρει 70-83. 6-20 για το τέλος του αγώνα. Να δούμε τι επιφυλάζουν τα τελευταία αυτά λεπτά. Φτιάξει επιλογές στο Μέλιος. Θα βρει τον Πάρα. Θα μπει από μέχρι μέσα. Θα σκοράρει. Θα πάρει το καλάθι. Θα πάρει το φάουλ. Και να δούμε αν θα συμπληρωθεί το 70-85. Βολή εύστοχη 70-86. Γεωργιάδης στο Ζησόπουλο. Θα πάρει μακρινό σουτ. Εύστοχο 73-86. Στην επίθεση η side πλοία με τον Μέλιο. Θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Ζησόπουλο στο rebound. Πολύ ωραία πάσα για τον και έστωχο το καλάθι 75-86. Σουτ χωρίς επιτυχία. Το rebound του Ζησόπουλο. Μπορούν βάσει της ορμής του αγώνα να μειώσουν αρκετά οι 7 Sleepers. Το Προύσαλης θα αποδεικνύει στο 78-86, η διαφορά έχει πέσει στο 8. Μπέλης. Τέταρτο δεκάλεπτο και ιδιαίτερα το τελευταίο μισό που βρισκόμαστε τώρα, πρέπει να επιφυλάσσει πολλά. Να δούμε τι έχει να μας δώσει λοιπόν. Μέλιος σας σκοράρει, 78-88. Από τους συν 25 κατάφερε η ομάδα των Eastside να φτάσει μέχρι τη διαφορά στους 8 πόντους. Στην τελευταία επίθεση άτυχε η πάσα και επιτυχημένη η προσπάθειά του. Η προσπάθεια του Μπάρα ανεβαίνει διαφορά στους 12, 78-90. Ζησόπουλος στα πόδια του Μπέλη. Κατοχή μένει στους 7 Sleepers. 14 δευτερόλεπτα. Πρώτο φάουλ. Ζησόπουλος στην κατοχή. Προυσσαλής έξω για τον Κούτρι. Θα πάρει το σουτ χωρίς ευστοχία. Θα κατεβάσει πας Μέλιος. Θα μπει και θα πείσει την μπάλα. Ανεβαίνει διαφορά πλέον 78-92-14. Γρήγορες και στόχες επιθέσεις θα χρειαστούν, μου φαίνεται, η ομάδα των 7 Sleepers σαν αυτή όπου μειώνει ξανά στους, μειώνει στους 11. Εδώ πέρα ο Προύσαλης. Προύσαλης, συγχωρείτε. Φάουλ του Κούτρι. Βολές για την
ομάδα του είναι η side πλοία από τα χέρια του Φιλιππά. Τα φορά είναι στους 11. Τώρα είναι στους 12. Τη 13 για τη λήξη. Καλή μία εισοχή 81-94. Ρουσαλής Ζησόπουλος. Πάει για ένα από τα ωραιότερα και παιχνιδιάρικα καλά πια να δεν τα καταφέρει να σκοράρει. Μέτρο! 44. Φάουλ του Προύσαλη πάνω στον Μέλιο. Μέτρο, να σου κάνει ο αλλαγή για την ομάδα των Σεβεσλίπες, περνάει ο IG στη θέση του Γεωργιάδη. Μέλιος στις δύο βολές, πρώτη είναι έσχο, 81-95, κάτι λίγο τραβώ, 3 λεπτά. Δεύτερη και αυτή η έστοχη, 81-96, κοντά στους 100. Η ομάδα των Ισάη του Πηλέα. Θα δούμε αν θα φτάσει. Σόπλος, Ρουσαλής. Παρά την ξεστοχή εδώ δεν καταφέρνει να εστοχίσει. Κατοχή είναι για την ομάδα του Σέβες Λίπες, παρότι δεν καταφέρανε να σκοράρουν νωρίτερα. Θα πάρουν την κατοχή και υπάρχει τραυματισμός του Φιλιππά. Να δούμε σε τι κατάσταση είναι. Βλέπω ότι πατάει πέρα, στραβοπάτησε. Στη πτώση πάνω στην μπασκέτα, στην βάση μπασκέτας. Προσπαθεί το Ζησόπουλο. Θα ψάξει επιλογές του, του Σαλής. Ξανά για το Ζησόπουλο. Παίρνει το screen, γίνει πάνω το Μέλιος. Του Σαλής θα πάρει το φάουλ από τον Μπέλη. Τέταρτο προσωπικό, δεύτερο ομαδικό στην τέταρτη περίοδο. Κουτρίς για τρεις, δεν θα είναι έστοχο, όμως ο rebound θα είναι από τον Κανέλη. Θα κερδίσει το φάουλ, θα οδηγηθεί σε δύο βολές. Πέκτο το 9. Πέκτο το 9. Πέμπτο προσωπικό του Μπέλη, βγαίνει εκτός παιχνιδιού. Τα υπόλοιπα 2 και 15. Δεύτερη βολή έστω και από το Κανέλη. Πολλές αλλαγές θα πούμε από εδώ και πέρα η ομάδα των Eastside Pilea, 82-96 το σκορ. Σε με Βίπερς έχουν ολοκληρώσει τα φάουλ του. Σπάει Καρ, σπάει Αστραγάλους, πετυχαίνει καλά, βάζει και δίσκε το φάουλ ο Μέλιος. Τους 98 η ομάδα των Ισαΐτ. 82-98. Εκτός παιχνιδιού πλέον και ο Κανέλης περνάει στη θέση του ο Λιούτας. 2 λεπτά και ένα δευτερόλεπτο απομένουν. Στην πληρωματική πόλη είναι έστοχη, 82-99. Θα το πω ότι δεν είναι, όχι μόνο δεν είναι μακριά, είναι ένα καλάθι μπροστά. Χρυσόπουλος, Λιούτα θα πάρει το σουτ, έστοχο 84-99. Το πολύ σου λίγο είναι να περάσουν σε 100 η ομάδα των Ισάιντων, ποιος θα πάρει την τιμή. Φιλιππάς, δεν θα περάσει. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Ρουσαλής. Θα μειώσει σε 86-99. 1,5 λεπτό. Σκεφτόν για το τέλος. Μέλιος. Ο Τσάγκας θα καταφέρει να σκοράρει. Ο Μέλιος. Το rebound από τον Ζησόπουλο.
Θα πάρει το σουτ. Δεν θα είναι έστοχο προς άλλης όμως ο rebound. Θα μειώσει 88-99 τελευταίο λεπτό. Παίρνουμε. Θα δούμε το τελικό σκορ. Πολύ δύσκολο το να ανατραπεί. Και μάλιστα χωρίς αυτή τη στιγμή να έχουν την κατοχή, θα ροκανίσουν και τον χρόνο τους ή άλλως η ομάδα των Ισαΐτ. Λέα. Φάουλ. Φάουλ, το οποίο γίνεται από τον Κούτρι πάνω στον Πάρα, θα πάρει τις δύο βολές. Θα δούμε αν θα σπάσει την εκατοστάρα με τις βολές του. Πρώτη βολή είναι άστοχη, 88-99 παραμένει, 42,4 δευτερόλεπτα. Δεν είναι ευστοχίες οι βολές, αλλά το rebound είναι ευθετικό. Τσότρα σου τριών πόντων χωρίς επιτυχία. Ζησόπουλος. Ρουσαλής. 90-99. Μπάλα στον Βάρα. Θα περάμψει ανάμεσα σε δύο. Φάουλ του Ιούτα πάνω στον Μπάρα. 20,8 δεύτερα για το τέλος. Στο συν 9 η ομάδα των Ισάιτ Πιλέα. Ισάιτ Πιλέα, να δούμε αν θα καταφέρει αυτή τη φορά ο Μπάρας σε αυτό το σετ βολών. Και θα καταφέρει, φτάνει τους 100 πλέον. 90-100. Είδαμε και το τριψήφιό μας για σήμερα. Κάτι που φαινόταν από την αρχή του αγώνα, καθώς πήγαινε σε πολύ ψηλό σκορ από την αρχή. 90-102. Για επίδοξη προσπάθεια. Και φαίνεται να είναι και το τέλος. Τελευταία προσπάθεια. 90-102 το τελικό σκορ για την ομάδα των Eastside. Για τη λήξη χωρίς επιτυχία. Τελικό σκορ 90-102 η ομάδα των Ισάιτ Πιλέα θα περάσει στην επόμενη φάση μετά από έναν πάρα πολύ δυναμικό γεμάτο αγώνα. Ευχάριστο για το μάτι μας. Να πούμε, και, να πούμε εδώ πέρα ότι η προσπαθή, προσπάθεια της ομάδας των Σέβιες Λίπες δεν έμεινε απαρατήρητη. Παρ' όλα αυτά η διαφορά που είχαν χτίσει από νωρίς η Ισάιτ Πιλέα τους κράτησε μέχρι το τέλος. Κατάφεραν να σκοράρουν, να περάσουν στην επόμενη φάση. Από εμάς σας χαιρετούμε, να πούμε σε επόμενο αγώνα.